Εγώ σας το έλεγα, ήταν η μεγαλύτερη φλακία που θα δούμε στη ζωή μας. Αλλά κασκάς, έχουμε καλεσμένους. Κυρίες και κύριοι, έχουμε καλεσμένο. Μετά τον πρώτο βλάκα καλεσμένο, περνάμε στον πρώτο καλό καλεσμένο. Δεν έπεισες κανέναν. Γιατί το μάνα. Έχουμε άνθρωπο, παιδιά, που θέλησε μόνος του να έρθει στο spoiler car. Λέει, παιδιά, θα έρθει Αθήνα, το ψήνετε. Δεν ξέρω εγώ άμα θες εσύ να έρθεις σε αυτή την εκπομπή για κάποιο λόγο. Αλλά να σου πω κάτι, είχα παρέα σε αυτή τη βλακεία. Ναι, αυτό είναι βασικό. Φαντάζεσαι να πήγαινα μόνος μου. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μαζί μας, από το κουτιούμπ ο Κώστας. Ο ίδιος από το κουτιούμπ. Το κουτιούμπ slash Κώστας. Το κουτιούμπ τα αυτός, no. Spoiler car, επεισόδιο 4321, είδαμε τον Glass και θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας στη διαδρομή από το σινεμά προς το σινεμά, γιατί θα γυρίσουμε πίσω. Για να αφήσουμε τον Κώστα, ναι. Αυτός δεν μένει μαζί μας. Λοιπόν, Κώστα, μια πάει χαλάσει όλο το concept τώρα. Άκυρο το spoiler car. Αυτό είναι το spoiler car που δεν απλά κάνουμε βολτές. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να πει την υπόθεση, Κώστα, μια που είσαι καλεσμένο. Να την πω στο περίπου, λοιπόν. Ναι, γιατί ναι. Μπορεί να την πει κι αλλιώ. Ξεκινάμε με τον Bruce Willis, ο οποίο θέλει να σπάσει το ξύλο τον τύπο από το Split, γιατί έκανε περισσότερα έσοδα η ταινία του. Ωραία. Ωραία. Τον βρίσκει πολύ σύντομα κιόλα. Δηλαδή, απλά τον πετυχαίνει στον δρόμο και τον πιάνει. Πλακώνονται, αλλά μετά έρχεται μια ψυχολόγο και του βάζει μέσα σε μια κλινική όπου για αρκετού μήνε του λέει την ίδια ατάκα ότι και καλά πρέπει να σα πει ότι τώρα εσεί δεν είστε σούπερ ήρωες. Πόσο καιρό λέτε να ήταν εκεί, ας πούμε. Δηλαδή... Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά έλεγε την ίδια ατάκα συνέχεια. Ναι, ότι... Φάς δεν του έχει 4 μήνες εκεί, γιατί του λε ξανά γιατί του έχει εκεί, α πούμε. Δεν τα επιχειρήματα σου είναι αυτό. Ναι, δηλαδή ρε παιδί μου η ταινία δεν είχε ακριβώς το πόσο καιρό είναι εκεί. Ναι. Δεν ξέρουμε. Η ταινία ήταν εκεί καιρό. 17.000 και να. Συνέχισε, πες την όλη. Ωραία. Μετά, αν δεν κάνω λάθος, γνωρίζουμε καλύτερα το γιο και την τύπησα εκείνη την ενοχλητική από το Split. Ναι, αυτή που έζησε. Ναι, και την μάνα του Glass που δεν είχαμε. Η οποία είναι ίδια. Είναι σαν να έχει πάρει τον ηθοποιό που παίζει το War Machine και να τη βάλει μια περούκα. Θα τη λέω War Machine σε όλη την ταινία αυτή. Τέλεια. Αυτοί λένε ότι δεν φταίνε αυτοί, αλλά μετά αυτοί είπανε ότι εμείς θέλουμε και μετά αυτοί μετά το άλλαξαν και δεν μπορούσαν. Και μετά είπανε εντάξει, ας πούμε ό,τι συμβαίνει αυτό. Ο Glass για κάποιο λόγο, ο Samuel Jackson στη μισή ταινία είναι φυτό. Την είναι έτσι σε τέτοια φάση και μετά από τη μισή ταινία και μετά γίνεται ο Nick Fury και απλά τους κάνει, απλά τους βάζει ξέρω εγώ να πλακωθούν μεταξύ τους, πλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Πεθαίνουνε. Μπράβο, ναι. Σωστά, μέχρι εδώ. Πεθαίνουν και οι τρεις, γιατί ο Fury σκότωσε τους, και τον μπαμπά του Split και πήγε να σκοτώσει το τρένο τον άλλον. Ήταν στο ίδιο τρένο με τον μπαμπά του Split. Σαν το παραπέντε που ήταν όλοι στο ίδιο αεροπλάνο, αυτό το πράγμα. Μπράβο. Ναι, ήταν το πρώτο twist αυτό. Το δεύτερο twist είναι ότι η τύπισσα τελικά είναι από μια διοργάνωση που μασόνο, θέλουν μασόνο είναι, σίγουρα. Κάτι ας πούμε με, που στο μασονική στάνη. Θέλουν να σταματήσουν τους super heroes από το να υπάρχουν γιατί reasons. Αυτό, γιατί reasons. γιατί reasons. Γενικά ρε παιδί μου, είδαμε το X-Men ας πούμε. Ναι, και το Civil War. Superman, ας πούμε. Αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ένα Batman vs Superman με X-Men. Okay, ναι, αυτό ήταν. Ανέβα πάνω. Και στο τέλος καταλήγουμε στο ότι ο Glass ήθελε να πεθάνουν και οι τρεις. Γιατί ήταν μέρος του σχεδίου. Τρίτο plot twist. Και τελικά ανεβάσανε το βίντεο στο YouTube και έκανε πολλά views, happy end. Αυτό έγινε. Γιατί... Έκανε πολλά... Το νόημα ήταν να κάνουν ένα viral βίντεο βασικά. Αυτό μάθαμε το τέλειο. Έβγαλε too much effort για ένα viral βίντεο. Κοίτα φίλε, έβαλε 100 κάμερες, δηλαδή είχε budget ο τύπος. Αυτό είναι αλήθεια, τσάμπα budget να σου πω κάτι. Φοβερό. Ναι, αλλά φαντάζομαι ήταν χωρίς ήχο, γιατί όλα είναι security κάμερες, οπότε θα ήταν λίγο άβολο να το βλέπεις. Ουσιαστικά ήθελε ο Glass να μάθει όλος ο κόσμος ότι υπάρχουν σούπερ ήρωες, έτσι ώστε οι σούπερ ήρωες που κρύβονται να εμφανιστούν. Κάτι το οποίο είναι το ίδιο story περίπου με το 6 με το 1. Ναι, αλλά ρε φίλε να σου πω κάτι. Είχε και αυτό το κρυφό νόημα η ταινία. Κρυφό. Πολύ αυτό κρυφό, το νόημα τύπου ρε παιδί μου, embrace your inner self, ότι όποιος κι αν είσαι, να σε αποδεχτεί ο κόσμος, ακόμα κι αν είσαι δολοφόνος, serial killer ή το ίδιο είναι τέλος πάντων. Ή σκοτώνεις παρθένες, ναι. Ναι, αλλά it's okay. Μπορείς να το πεις, βγες έξω και πες το. Come out. Και εσύ, Βαγγέλη, ωραία είναι στο βίντεο. Βγες από την τουλάπα. Θα βγω από την τουλάπα και θα πω. Αυτή η ταινία για μένα δεν είχε κανένα νόημα. Ναι, ακόμα και αυτό που λες. Είναι forced. Δηλαδή τα δειγμένα τα μαλλιά που θέλεις να φτάσεις και απλά να πεις ότι κάτι είπε αυτή η ταινία.
Εγώ νιώθω ότι απλά ήταν σε φάση είναι τρίτη ταινία, πρέπει να κάνω τρία plot twist. Ναι. Σε φάση, ο ψυχαναγκασμός του M. Night. Plot twist. Θέλω plot twist, τι άλλο να βάλω. Τι άλλο να κάνω, πρέπει κάτι να βάλω. Και, α, είχε και ένα τέταρτο plot twist. Όλοι πιστεύαμε ότι θα ήταν καλή ταινία. Plot twist, motherfucker. Να σου πω κάτι, το Split ήταν ok. Ήταν ok. Το Unbreakable ήταν ok. Αυτό ήταν λίγο βαρετό. Ξέρεις τι ήταν λίγο, τη μισή ταινία ήμασταν και βλέπαμε τους τύπους. Αυτό. Από την στο αρχή, ψυχιατρίο, από την αρχή που βρήκε να τους μιλάει εγώ κοινομάλα. Τον Split μέχρι που έπαιξαν ξύλο, όλο το ενδιάμεσο ήταν ένα τεράστιο κενό με πράγματα που... Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί είδαμε τόσες πολλές φορές τον Split να αλλάζει προσωπικότητες σε φάση έτσι, γιόλο ρε. Ναι. Δείξτε, γιατί άρεσε απλά, στην προηγούμενη ταινία. Απλά δώσε ξέρω εγώ, spam. Θυμάστε σε κάποια φάση που... Να στρέψω από δεξιά-αριστερά. Αριστερά. Εντάξει, μάλιστα. Που σε κάποια φάση ήταν ο τύπος ο ψηλός και το ανοιγόκλινο το διακόπτη. Για κάποιο λόγο. Ναι. Λέει, παπ, είμαι ο Γιώργος τώρα. Παπ, τώρα είμαι ο Κέβιν. Παπ, τώρα είσαι αυτό. Και δεν υπήρχε κάποιο λόγο. Τα γαμάτο να του βάζανε μια περσόνα τα ρήφα Έλληνα. Και έτσι πώς αλλάζει τις χαρακτήρες να είναι. Δεν ξέρεις τι μας κρύβουν, αλλά μου. Δεν ξέρεις, άκου, εγώ θα σου πω. Αυτός ο σούπερ ήρωας. Κλακ. Άκου να δεις, εγώ θα σου πω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό με όλους τους Έλληνες ταξιτήδες. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Να κάναμε το φλάσ στο κινητού μου. Κλακ, σταμάτα. Θέλω την Πατρίσια τώρα. Να τη ρίξω ένα μανίκι. Να πω κάτι. Δεν είπαμε. Ο κόσμος να πάρει τη σινεμά. Όχι. Όχι. Fuck no! Ναι, όχι. Με τίποτα. Ούτε σπίτι μη τη δει. Όχι, σπίτι εντάξει, μπορείτε να το δείτε. Παιδί μου, δεν είναι μια. Δείτε το Split, παιδί. Ήταν ωραία ταινία. Το Split ήταν ωραίο. Βασικά, εγώ έψαξα λίγο παραπάνω για τον M. Night. Ο M. Night σκέφτηκε αυτή την ταινία στην αρχή. Μετά έγραψε το Unbreakable και τελευταίο έγραψε το Split. Βλέπεις, γι' αυτό δεν θέλουμε καλεσμένο στο spoiler car. Γιατί εδώ εκεί που είμαστε εμείς δεν για τον Μπούτσο, έρχονται αυτοί και ξέρουν πράγματα και μας κάνουν και φαινόμαστε λύθη. Οπότε βγάζει πολύ νόημα να είναι το πρώτο σενάριο που έγραψε. Είναι πολύ πιθανό, κανένα πρόβλημα. Μετά βέβαια δεν θα βγάζαν νόημα οι άλλες. Όχι, ρε, γιατί είναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί σκέφτηκε, θα τους κάνουμε να μαλώσουν. Οπότε ο ένας να έχει ένα μπαμπά σε ένα τρένο που κάνει και ο άλλος να, να είναι στο ίδιο τρένο. Σκέφτηκε από πριν τα plot twist και μετά έφτιαξε το Origin. Είναι πολύ πιο εύκολο να το γράψει ανάποδα. Μα ακριβώς. Επειδή ξέρει που θέλει να καταλήξει, έγραψε τις άλλες ταινίες πολύ πιο ήρεμα. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο M. Night Shyamalan εκτός από την έκτη αίσθηση και το Split που ήταν OK έχει βγάλει κάποια άλλη καλή ταινία. Πού να βλέπετε. Δεν θυμάμαι. Θυμάστε το Lady of the Lake, το θυμάται κανείς σας. Όχι. Ούτε εγώ φυσικά κανείς δεν θυμάται ακριβώς. Ποιος το θυμάται. Γιατί ωραία, ξέρω. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο review για τη δουλειά του M. Night Shyamalan. Πού είμαστε. Θα σου πω ρε μαλακά. Α, οκ. Οκ. Κάνε την δεξιά. Οι σκηνές δράσεις που είχε ταινία, γιατί είχε κάποιες. Ναι. Αυτές που ήταν σε μπλερ. Σε μπλερ. Ναι. Κοίτα, για ποιο λόγο ήταν σε μπλερ ή κομμένες ή κρυμμένες, οι σκηνές δράσεις του The Beast δεν το καταλαβαίνω. Οι σκηνές δράσεις που ήταν με τον Bruce Willis και την Καμπαρδίνα, το διάβροχο μάλλον, το καταλαβαίνω γιατί ο άνθρωπος είναι 75 χρονών. Για τον Bruce Willis θα μιλάς καλά σε αυτή την εκπομπή. Δεν μπορεί ο Bruce Willis να ρίξει ξύλο. Αν μπορεί ή όχι, ας το ξέρω εγώ καλύτερα. Δεν μπορεί. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί, το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο όμως ήταν πίσω από αμάξια, μπλερ, οτιδήποτε, οι σκηνές του The Beast δεν το καταλαβαίνω. Γιατί M. Night Shyamalan. Γιατί κουλτούρα, Βαγγέλη. Το καταλαβαίνεις, κουλτούρα. Κουλτούρα. Εντάξει, είχε συμπαθητικά πλανάκια γενικά η ταινία. Ας μιλήσουμε λίγο τεχνικά, δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Είχε κάποια πλανάκια που ήταν ωραία. Ήταν... Τι εννοεί. Τσαχπίνικα, ας πούμε. Κάποιες γλύψεις από εδώ, από εκεί. Και να πάρω όλα τα πλάνα της ταινίας που απλά κόσμος κοιτάει προς κατευθύνσεις. Ναι. Αυτό είναι και κοντινά έτσι. Ναι, να δω πόση ώρα από την ταινία είναι αυτό. Είναι όλη η ταινία. Και είχε. Εσύ, 24 φορές, είχε τόσα πολλά ευθεία. Γιατί, θα πάω από εδώ εγώ. Είχε τόσα. Και κάνει αριστερά μου. Είχε τόσα πολλά πράγματα που. Δεν σε ένοιαζαν, δηλαδή σου έδινε κάτι μία φορά και στο ξανάδινε και στο ξανάδινε και στο ξανάδινε. Και σε φάση, okay, ταινία, το έχω καταλάβει αυτό. Κάτι άλλο. Ναι, αυτό. Κάτι άλλο. Ναι, εγώ σε κάποια φάση το βλέπω ότι το πάνε για εκεί. Ότι ρε παιδί μου, αυτή θα είναι η κακή τελικά. Ναι. Η κακιά, ρε παιδί μου, okay. Και βάζελος έτσι, να τα λέμε αυτά. Ναι, η κακή είχαν ένα τριφύλι για κάποιο λόγο. Ένα τριφύλι. Τα βάζελ. Η Ιρλανδή. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ή ο παδί των Charlotte Hornets. Ο τύπος ήθελε να φτιάξει απλά μια ταινία. Με plot twist. Αυτό είναι ο Charlotte Hornets. Να πω κάτι. Ο μόνος λόγος που θα πω. Οκ. Είναι αν από αυτή την ταινία γεννηθεί ένα νέο super hero universe. Βέβαια. M. Night Shyamalan universe. Γιατί αυτό μας έλειπε.
Με τύπους οι οποίοι, αυτό που έλεγε ο Κώστας, είναι κακοί, αλλά δεν είναι κακοί και τελικά νομίζουν ότι είναι και τελικά λένε άμα, εντάξει, ας γίνω ο κακός και έχω κάποιο super hero. Άμα γεννηθεί story. Ένα ωραίο super hero universe, αλλά ωραίο, πρόσεξε το όλοι που χρησιμοποιήσατε τη λέξη ωραίο. Ναι. Θα μπορεί σε 10 χρόνια να λέμε, θυμάστε τις πρώτες ταινίες, τι μαλακίες που ήταν και τώρα έχουμε ένα νέο super hero universe. Μόνο έτσι. Ήταν, εμένα, εγώ το είπα, είναι καλή προσπάθεια, δεν τίθεται θέμα. Δεν είναι κακή προσπάθεια, ναι, ρε παιδί, δηλαδή είναι πολύ καλή προσπάθεια για κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Απλά νιώθω ότι είναι πολύ αυτοαναφορικό. Δηλαδή, εντάξει, ναι, ρε παιδιά, οκ, okay, με την αυτοαναφορικότητα και το μεταμοντέρνο, το καταλαβαίνουμε. Ναι, εντάξει, και δεν είναι από τις ταινίες που μπήκε στο σινεμά και γέλαγες πολύ. Εντάξει, γελάσαμε σε μια δόση. Γελάσαμε, κακώς δεν γέλασα. Εκεί που έπαθε απόγνωση η κακιά και άρχισαν να τσιρίζει. Ναι, είτε απέτυχε το σχέδιο της. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Ναι, αλλά μετά... Γελάσαν και κάποιοι με το γέλιο μου, παραδείγμα. Ναι, 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 αυτό είναι αλήθεια. Σίγουρα. 10.000 χρόνια έλεγε ότι κρατάνε ισορροπία, αλλά δεν κατάφερε τον Glass να τον κρατήσει ισορροπία, γιατί τον Glass ήταν πολύ έξυπνος. Το οποίο δεν μας εξήγησε ποτέ πώς βγαίνει, ας πούμε, από το τέτοιο. Γιατί είναι πολύ έξυπνος. Όλα στηρίζονται στο ότι είναι πολύ έξυπνος. Because. Πολύ έξυπνος. Γιατί στην αρχή πώς έφτασαν οι μπάτσοι εκεί που παίζει ξύλο ο Bruce Willis με τον Beast. Ποιος τους είπε. Στην αρχή της ταινίας, πάνε και τους μαζεύουν. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς έφτασαν. Δεν τα εξηγεί ποτέ η ταινία, απλά εμφανίζονται στην αρχή. Ήταν εκεί κοντά, βρε. Ήταν εκεί κοντά. Ήταν εκεί κοντά, αφού τους έδειξε τρία πλάνα πριν, ήταν κοντά. Ναι, ήταν εκεί πέρα και ήταν για, ξέρεις, φάση για αλκοτέστ, για τέτοια πράγματα ήταν. Δεν έχω ιδέα γιατί ήταν εκεί. Απλά νιώθω ότι απλά θέλω να δείξω ότι η περιοχή φρουρείται, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Γιατί? Because reasons, Βαγγέλη. Οκ, thank you. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι απορίες έχεις στην ταινία. Αυτό θέλω να πω, ότι είχε και άλλα κενά. Ναι, θα μπορούσε να καλύψει αυτά τα κενά σταματώντας να μας λέει 100 φορές ότι μήπως δεν είστε σούπερ ήρωες. Βρε, μήπως δεν είσαι. Νιώθω ότι ήθελε να κάνει αυτό το. Ει, hey, είδατε τι σας έκανα. Να νιώθετε ότι δεν είστε σούπερ ήρωες. Ναι, αλλά μήπως δεν με έπεισε. Έπαιξα. Ναι, δεν σε έπεισε ποτέ. Ήταν ένα τρίκ που ξέρεις, επειδή είναι και ο M. Night. Ξέρεις ρε φίλε ότι έρχεται plot twist, οπότε... Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Είναι αυτό που λέει, είδατε, κάνω και εγώ το ίδιο. Ναι, αλλά εγώ παίρνω τώρα και δεν το σηκώνω κανείς. Κάνω και εγώ το ίδιο. Αμέ, και είναι να... αυτή που λέει τώρα μπορώ να πάω στην επόμενη πόλη. Σε κάτι άσχετο, σε μια ταβέρνα. Δεν είναι άσχετο, είναι κλίκα της. Είναι ποια είναι όμως, ποια είναι όμως αυτή, και να σου πω η κάτι. Η Βάζελ είναι. Είναι η Βάζελ. Η Βάζελ είναι. Δεν ξέρω αλήθεια. Η υπόλοιπη Βάζελ, οι οποίοι μαζεύονται σε κάτι μπαρ. Και απλά κλείνουν την πόρτα και ξαφνικά κάποιος αρχίζει να μιλάει και γίνανε όλοι και λένε. Μόλις φεύγει και ο τελευταίος που είναι. Δεν είναι εκεί. Ναι. Που δεν είναι στην ομάδα. Φαντάζεσαι να είναι ένας τύπος ο οποίος κάθεται αρκετές ώρες και να είναι όλοι. Αυτό το meeting πολύ καλά. Αυτό ρε μαλάκα. Ναι, πραγματικά και να τον κοιτάνε έτσι. Θα φύγει. Κλείνουμε. Τα χέρια στο μόνο σου, παιδιά είμαστε. Θα μαζεύουν τα ποτήρια για να τον πείσουν. Να σου πω, θα ήταν πιο ωραίο plot twist αν τελικά αυτοί οι τρεις δεν ήταν super heroes, δεν είχαν καμία ειδική δύναμη. Θα τους θέλουμε να κάνουμε μετήκη στην αυλή του Χάρη που δεν φεύγει ποτέ κανείς. Και να σκάει ο Χάρης, κλείνουμε μαν, πρέπει τα παιδιά να κάνουν μύτη για το ποιους θα σκοτώσουν μετά. Θα ήταν πιο ωραίο plot twist αν όντως δεν είχαν δυνάμεις και έκανε ανέρρευση τις δύο προηγούμενες ταινίες. Ναι. Από αυτές τις πίπες που είδαμε σήμερα. Ωραίο ήταν το concept ότι, hey, ας πούμε, αυτό δικαιολογείται σε σένα και σε σένα δικαιολογείται αυτό που έγινε. Ναι. Και πάει λέγοντας, ξέρω εγώ, να τους πείσει. Το οποίο ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, αλλά και πάλι ρε φίλε. Επίσης, μ' άρεσε, ας πούμε, ότι ήταν το ας μην τους σκοτώνουμε, παιδιά. Ας πούμε, η μέθοδός μου είναι πιο human rights και έτσι. Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω ότι γενικότερα η ταινία είχε ένα πιο από πίσω πράγμα. Είχε κουλτούρα. Είχε κουλτούρα. Α, οι άνθρωποι. Α, οι διαφορετικοί τους χαρακτήρες. Ήταν βλακεία. Α, κάποιοι που τους αποδέχονται και κάποιοι άλλοι που δεν τους αποδέχονται. Ήταν βλακεία. Άκου τι γίνεται. Πείτε τον Bruce Willis ότι δεν είναι super heroes. Οκ, δεν έχει καμία super δύναμη. Και πάει σπίτι τον Bruce Willis και κόβει ένα μήλο. Και πάει να κοπεί και δεν κόβεται. Θα πει, οκ, τελικά μαλακίες μου λέγανε. Όντως είμαι άνθρωπος. Μπούμ! Ναι. Είναι για τον Μπούτσο! Ναι. Αυτό έλεγα, δεν είναι για τον Μπούτσο. Αυτό έλεγα σου. Ξεκάθαρα είχε τέτοιες σκηνές που. Εγώ στο είπα και εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, σε φάση πόσους μήνες τους έχει και τους λέει την ίδια τάκα, ρε τι λέω. Δεν είχε επιχειρήματα η τύψα. Ναι. Δεν είστε σούπερ ήρωες. Οκ, γιατί. Δεν είστε. Οκ, γιατί. Ναι, ρε παιδί μου, το σημείο εκείνο ήταν στη μέση της ταινίας. Ναι. Okay. Oh. Είδαμε μισή ταινία μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που τους εξηγεί για ποιο λόγο δεν είναι σούπερ ήρωες. Ναι, έχεις δίκιο. Που τους έλεγε, μήπως έχετε δει κάτι στο παρελθόν όταν ήσταν παιδιά και νομίζετε και. Γιατί υπάρχει κόρνα. Τι θέλετε, κύριε. Δεν ξέρω τι θέλει. Άστο, νόμισε. Είναι απίστευτο. Καταρχάς, πόσες ώρες ήταν αυτή η ταινία, εμένα μου φάνηκε 5. Να σου πω κάτι, είναι σαν αυτό που. Ξέρεις, λες τώρα. Πονάει το κεφάλι μου. Μήπως σου φαίνεται.
Αυτό. Μήπως, όχι, αλήθεια μπορεί να το κεφάλι μου. Ναι, εντάξει, μήπως βγήκες λίγο έξω και άκουσες κάποια δυνατή φωνή. Όχι, αλήθεια μπορεί να το κεφάλι μου. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, το ξέρω, έχω ζήσει αρκετά χρόνια. Δηλαδή, και οι άλλοι άρχισαν να πείθονται. Δηλαδή, ο Bruce Willis πήγε από τον πέμπτο και δεν έπαθε τίποτα. Τι λέει, ναι, μήπως τελικά το φαντά. Τι, ό,τι τι. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα στο μετωπέολο. αυτό ήταν η πιο μεγάλη βλακία, μιλάμε έτσι. Ναι, του έβγαλε και ένα. Πώς λέγεται, μια μαγνητική. Γεια σας, αυτή είναι η μαγνητική σας και έχετε ένα πρόβλημα στο κεφάλι. Ναι, είναι ο M. Night συγκεκριμένα. Αυτή ήταν το σκηνοθέτη, χίλια συγγνώμη. Ω, όχι αυτή, παιδιά, φέρτε το ηθοποιού. Και στον άλλο του λέει, κοίτα, εσένα λόγω της κατάστασής σου έχουμε βγάλει πολλές μαγνητικές. Είμαστε οκ, δεν χρειαζόμαστε. Ναι, αυτό πώς ένοιαζε. Γιατί δηλαδή άμα του βγάζα. Δεν ξέρω, εκεί και καλά το έκανε ένα ντις χωρίς λόγο, ρε. εσύ είσαι φλόρος, ξέρω εγώ, οπότε ναι. Δεν έχουμε λεφτά για άλλες μαγνητικές. Γενικά του κάνουν ντις του Σάμιουελ Τζάκσον αυτή την ταινία. Έσκαγε ο άλλος και άρχισε και τον τραμπούκιζε. Άμα σου ρίξω το φακό στα ποδαράκια σου, τα έφτραξε. Δηλαδή, διάβασε ο Bruce Willis το σενάριο και ο Σάμιουελ Τζάκσον και λένε. Νιώθω ότι υπήρχε μια δεύτερη ανάγνωση πάνω στο πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες ή τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν και πάει λέγοντας. Δηλαδή, να βλέπεις, αφού στο λέω, ναι. Ότι κάτι έπαιζε εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, το σημείο που έλεγε η άλλη Casey, που τη λέγανε και... Η κοπέλα, το προηγούμενο. Ναι. Κάπως τη λέγανε, τέλος πάντων, που λέει ότι δεν είναι αυτός κακός, είναι μια από τις 24 προσωπικότητες, οπότε μην το βάλετε φυλακή, γιατί θα φυλακίσετε και, τις καλές προσωπικότητες. Μία καλή είχε. Είχε δύο-τρεις. Είχε δύο-τρεις, δεν ήταν κάποια σπίτια. Απλά η μόνη νορμάλ ήταν. Ωραία, συγγνώμη, τι να κάνω, να αφήσουμε ξεμπαρκό. Η μία σκοτώνει. Οι άλλες 23 θέλουν η μία να σκοτώσει και υπάρχει και μία. Και υπάρχει και μία μητέρα Τερέζα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορώ να βοηθήσω. Τι να κάνω. Όχι, είχε όντως, παιδί μου, είχε πράγματα να πει θεωρητικά. Νιώθω ότι είχε τόσο πολλά ότι ας μιλήσουμε και γι' αυτό το κοινό, ας πούμε και αυτό, ας κάνουμε και κοινό, ας κάνουμε και το άλλο. Να δείξουμε πόσο ευαίσθητοι είμαστε ή τι κοινωνικές ανησυχίες έχουμε. Ναι, παιδί μου, ήταν λίγο τέτοιου τύπου η φάση. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο συνέχεια έκανε παρομοιώσεις με κόμικ? Γιατί είναι για κόμικ, Βαγγέλη. Έλεος. Οκ, μου το είπε μία φορά η ταινία. Ναι, στο είπε πολλές φορές ταινία. Αυτό φοβόμουν. Γιατί είσαι χαζός, Βαγγέλη. Δεν καταλαβαίνεις τι πάει να πει κουλτούρα. Παιδιά, γιατί δεν έχω εντρυφήσει καθόλου στην κουλτούρα, γιατί μου έχετε αφήσει αυτή την κουλτούρα. Γιατί ο M. Night θέλει μόνο τους φίλους του να βρουν. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτό που έχετε αφήσει έξω από την κουλτούρα. Δεν μ' άρεσε καθόλου η ταινία. Θα μπορούσα, ναι, αυτό που λες, θα μπορούσε να ήταν πολύ ωραία ταινία. Δεν ήταν. Ναι. Καλή ναι. Σκέψη, κοτσάνα εκτέλεση που λέγαμε στο δημοτικό. Αυτό. Είναι πολύ καλή σκέψη. Το όλο, ας πούμε, και στο Split του βγήκε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Κοίτα, στο Split του βγήκε πάρα πολύ ωραία γιατί δεν είχε όλο αυτό το backstory του τύπου τι είναι αυτός και πώς είναι αυτός. Ήταν απλά ένα τύπος. Ήταν horror, κατάλαβες. Αυτό, ήταν μια κατάσταση με ένα τύπο που ήταν ψυχάκια. Ήταν λίγο πιο κουράδα και τελικά είχε και ένα λίγο παραπάνω βάθος και έλεγες και ένα horror που έχει και κάτι να πει, ας πούμε. Ναι, δεν ήταν καθόλου άσχημο. Ναι, ενώ το Unbreakable που ήταν το ίδιο με αυτό σε στυλ. Ναι. Ήταν μαλακία. Αλλά ο κύριος Σιάμαλαν δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Απλά νομίζω ότι έχει έτσι μια φάση που γουστάει να τον βρίζουν. Εμφανίστηκε και στην ταινία δύο φορές. Το είδε και στα credits. Μία ήταν, νομίζω ήταν ο τύπος, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε ότι θέλει να αγοράσει αυτή την κάμερα. Γιατί λίστεψαν έναν στον. Α, λες. Ναι, αυτός είναι νομίζω. Μαύρος. Ναι, νομίζω είναι τέτοιος. Είναι τύπου Ινδός. Δεν ξέρω, δεν κοίτα, μπορεί να είναι άλλη μια βλακεία που λέμε σε ένα spoiler και μα κάνουν στα σχόλια. Δεν είναι πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Γιατί είμαστε διαβασμένοι άνθρωποι. Ναι, βγήκανε από ταινία, τα είδαν όλα και εγώ ξέρω έτσι. Άντε να πω. Anyway, εγώ θα πω στον κόσμο να μην πάει να τη δει κανένα από στυλό. Ναι, μπορείτε να τη δείτε ένα βράδυ σπίτι σας. Γιατί το Split, αν έβγαλε κάτι καλό αυτή τη τριλογία είναι το Split. Μέχρι εκεί όμως. That is true. Ναι, δεν ξέρω. Με απογοήτευσε. Νιώθω ότι ήταν από τις ταινίες που αν τις έβλεπες σε fast forward δεν έχανες τίποτα. Ναι. Μπορείς να σκεπάρεις το πρώτο μισό. Ναι. Δηλαδή είμαστε σε κάποια φάση ότι βλέπουμε μία ώρα ταινία και τι έχει γίνει δεν ξέρουμε. Είναι αυτή εκεί στο... Απλά το συνέλαβα. Στο ψυχιατρίο. Είχαν ωραία fight scenes πάντως, ένα-δύο. Δηλαδή ναι, ωραίο όποτε είχε ένα, ξύλο ήταν όποτε ωραίο. Όποτε το δείχνει για την ακρίβεια. Ένα-δύο. Ναι. Όποτε το δείχνει ήταν ωραίο. Αλλά αυτό, δηλαδή θα μπορούσες κάλλιστα να δεις εκεί που τους πιάνουνε. Μετά θα βλέπεις λίγο μέσα στο τρελοκομείο, θα έλεγες OK, βαρέθηκα, forward, θα πήγαινε στο τέλος. OK, ξύλο, OK, πέθαναν, OK, ανέβηκε το βίντεο στο YouTube. Να είτε κατά plot twist. We're good. Πάντως να πω κάτι, James McAvoy. Ωραίος. Ποιότητας. OK. Είναι καλός. Είναι καλός. Πολύ καλός. Είναι καλός. Εκεί που πέθαινε
και άλλαζε τις προφορές, ήταν ό,τι πιο αστείο, ρε. Λέμε, κάνε το Mickey Mouse, κάνε το Mickey Mouse. Πολύ καλός όμως, δηλαδή, πολύ καλός. Πολύ καλός. Νομίζω είναι ο λόγος που είναι επιτυχία το Split ακόμα. Ναι, εντάξει, ήταν εξαιρετικός και εδώ ήταν πολύ. Δηλαδή, γενικά, εγώ ποτέ έσκαγε, όποτε ήταν στην οθόνη ο McAvoy, ήταν ωραία. Ναι, αλλά εμένα με κούρασε λίγο αυτό. Ναι, δηλαδή. Ότι άλλαζε, ναι, άλλαζε χωρίς λόγο λίγο. Ναι, τώρα, ναι, ναι, ήταν ειδικά εκείνη η σκηνή που είπαμε πριν με τα φώτα που ναι. Τον έκανε switch. Και ναι, μετά το ξανά έκανε αυτό. Απλά τον έδειξε 5 φορές να ορμάει και 5 φορές να παίρνει τα αρχίδια μου. Πολύ κουραστικό. Το οποίο πλάνο εκείνο το δείξανε νομίζω στον Fallon, σαν promo. Exclusive promo. Α, ναι. Αυτό το είχα δει. Εκείνη τη σκηνή την είχα δει ήδη εγώ. Τον μισείς λίγο τον Jimmy Fallon. Σίγουρα έχει σκοτώσει άνθρωπο. Ο Jimmy Fallon. Φαίνεται λίγο πριν. Για καταλάβετε πόσο μας ενδιαφέρει αυτή η ταινία, μιλάμε για τον Jimmy Fallon. Πώς θα έρθαμε. Όχι, μου φαίνεται λίγο έτσι περίεργο. Το πιο ενδιαφέρον με αυτή η ταινία είναι ότι έπαιξε πλάνο της ο Jimmy Fallon. Και μας έδειξε και κάτι, ξέρεις, background stories, ότι τον κακοποιούσε η μητέρα του και αυτό και μετά τα θυμόταν. Αυτό δεν το ξέραμε. Νομίζω το ξέραμε. Το ξέραμε. Όλα θα πάνε καλά. Το ξέραμε, αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, ένιωσα αυτό ότι είναι από τη μία ότι είχε το άγχος το να καταλάβουν την ταινία αυτοί που δεν έχουν δει τις άλλες δύο. Είχε και το άγχος να πει και αυτά που ήθελε να πει. Είχε και το άγχος να μην βαρεθεί ο κόσμος. Ναι, και δυστυχώς βαρέθηκε ο κόσμος. Ναι. Έλεπα πολλά κινητά μες στον κινηματογράφο. Ο ρυθμός συναισθηματικά της ταινίας ήταν πολύ, πολύ περίεργος. Mm. Δηλαδή, εκεί που έλεγες τώρα αυτό που βλέπω είναι κάτι για να ζωρίσει τον εγκέφαλο. Μετά βλέπεις κάτι το οποίο είναι διασκεδαστικό, ας πούμε, π.χ. να σκοτώνει ο άλλος, ξέρω εγώ, το Beast άπειρους, okay. Ναι. Αλλά και δεν σκοτώνει κανέναν φοβερά. Ας πούμε, ένα από τα ωραία πράγματα που κάνει η Marvel πέρα από το γράψιμο είναι ότι όταν έχει fight scene, έχει για αρκετή ώρα fight scene. Μπράβο, το χορτένεις. Ναι. Πες, up, fight scene. Εδώ πάει αριστερά. Και δεν έχει fight scene πιο πριν ενδιάμεσα. Εδώ, ας πούμε, είχε. Γινόταν μια μαλακία, cut, πάμε να δούμε κάποιον πιο σοβαρό. Ναι. Ακόμα και πάνω στη μάχη, στο εξωτερικό τέτοιο, βλέπω, ας πούμε, είναι έτοιμος να του αρμήσει, πηδάει πάνω στον Bruce Willis ο McAvoy και κάνουμε cut να δούμε τη φάτσα της μικρής του πώς αντιδράει. Ναι, ναι, ναι. Στα αρχίδια μας! Στα αρχίδια μας. Στα αρχίδια μας. Και μετά πόβ το ξύλο με τη φάτσα του Bruce Willis. Μάθαμε, ναι, ναι. Μάλλον ο M. Night πήρε GoPro. Εγώ νιώθω ότι αυτό ήταν η φάση, γιατί η μισή ταινία είναι POV πλάνα. Ναι. Όλοι ξέρετε τι είναι τα POV πλάνα, for reasons. Ναι. Να το πούμε από τις τσόντες, να το πούμε, να μιλάμε. Μας βλέπουν και μικρά παιδιά που να μαθαίνουν. Να μαθαίνουν και αυτά να βλέπουν τσόντες. Να μαθαίνετε. POV. Βέβαια, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτή την ταινία, με απογοήτευσε. Το περίμενα ήταν βλακεία. Ήθελα να μην είναι βλακεία. Ναι, όλοι θέλουμε να μην βλέπουμε βλακείες ταινίες. Κάναμε και spoiler card για όχι Marvel ή όχι DC. Να, είδατε. Κάναμε spoiler card για ποιότητα. Thank you. Καλή προσπάθεια, Mr. M. Night. Καλή προσπάθεια. Well, that's why Marvel do it best. Άστο, ρε παιδί μου. Αυτό, ας μην ήταν, ας τους έκανε επιπάνω. Πάντως το δέχομαι, δηλαδή, αυτή την προσπάθεια που κάνει το Hollywood να βρει μια νέα συνταγή για super hero movies που να μην είναι Marvel. Ναι, γιατί δεν έχουν τα δικαιώματα, γιατί αν είχαν τα δικαιώματα της Marvel θα έχεις τα χέρια τους όλοι, θα έλεγαν μαλάκα, πας καλά, θα βγάλουμε 400 Spider-Man και έτσι θα πάμε, και έτσι. Μα ήδη, κοντά είναι. Και θα κάνουμε έτσι, πώς Iron Man, 90. Μαλακία θα είναι η ταινία Spider-Man και την ταινία θα τη σώσει ο Gyllenhaal. Μην έρθει και μου πείτε ωραία ταινία. Σκεφτείτε ποιος την έσωσε. Θα το δείτε. I'm calling it. Δεν μου αρέσει να βλέπω το Spider-Man να κάνει swing μόνο. Μπορώ να βλέπω αυτό. Ο Spider-Man είναι swinger. Ναι. Όλα παίζουν. Είδα το animation του Spider-Man, by the way. Ωραίο ήταν, γιατί μας έπληξε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ίσως από τις καλύτερες ταινίες Spider-Man που έχουν βγει. Αλλά το είδα μεταγλωτισμένο, παιδιά, και το swing δεν θυμάμαι καν πώς το μεταφράσανε. Ο Σπύρος Μπιμπίλας. Εδώ μεταφράσαν τώρα τον επιτηρητή. Λες και ήμασταν στο σχολείο, ο κύριος ο Μπαρμπαλιάς. Τον λέγανε Overseer και ο επιτηρητής. Ο επιτηρητής. Κάπου έχει να μπει εδώ. Ο ελεγκτής, ξέρω εγώ, την επόμενη φορά. Όχι, μπει εδώ. Όχι, θα κάνω. Θα πάω λίγο πάνω. Γενικά, εγώ το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή. Οι μεταφράσεις σας, κύριοι, είναι απαράδεκτες ενίοτε. Χωλαίνουν. Όπως και η ταινία. Και αυτό. Τέλος πάντων. Α το κλείσουμε εδώ, γιατί όσο περνάει έρθει. Νομίζω ότι με αυτή δουλεύω μαζί. Στην κανονική μου δουλειά. Πλέον δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ταινία. Σχολιάζουμε ανθρώπους που περνάνε από μπροστά μας. Αυτό πήγαινε δημοτικό. Αυτή η ταμπέλα μου θυμίζει την ταμπέλα που έχω δει στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ. Ποια είναι η επόμενη ταινία που θα κάνουμε? Τι βγαίνει τώρα?
Δεν θυμάμαι. Τέτοιο, το Captain Marvel. Ναι, άλλη μια ταινία που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί είναι το Μάρτιο. Nobody cares, μαλάκα, Captain Marvel. Cares, γιατί θα δεις πώς θα μπει μέσα στο Infinity War. Τέλεια. Εδώ κάνει ένα εγώ στρατηγή. Θέλω να βγει καλή Captain Marvel για να κάνει ένα κολοδάχτυλο η Marvel στη DC που έκανε το Wonder Woman πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Συνεχίζω να μην μ' αρέσει, αλλά. Καθόλου. Δεν μ' αρέσει η DC, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί δεν μ' αρέσει η DC, απλά δεν μου κάνει κάτι κλικ. Ο Batman, ας πούμε, της DC είναι ο μόνος που μ' αρέσει. Ο Christopher Nolan Batman. Ναι. Αλλά και ο Batman σαν χαρακτήρας, ρε παιδιά. Είναι ωραίος σε χαρακτήρα. Είναι, ισχύει. Και από Marvel είμαι Spider-Man, δηλαδή δεν είμαι από όλους τους άλλους. Καταλαβαίνω και εγώ. Ναι. Spider-Man γουστάρω πάρα πολύ. Όταν ήμουν μικρούλης, πολύ μικρούλης, είχα μια στολή Spider-Man και νόμιζα ότι είναι Superman, γιατί ήμουν άσχετος. Μετά μου είπαν ότι είναι Spider-Man και φιλοξενέρωσα, αλλά τώρα νιώθω πιο cool. Τώρα ξέρω. Που έχω φωτογραφίες με στολή Spider-Man. Ωραία. Τα λέμε στο επόμενο, που λογικά θα είναι όπως είπαμε το Captain Marvel, για να δούμε πώς σχετίζεται και με το Infinity War που γίνεται τον Απρίλιο. Μαζί με το Game of Thrones. Είχαμε μαζί μας το GoodTube.gr. Για κάποιο λόγο άνθρωποι θέλουν να έρθουν σε αυτή την εκπομπή. Συλλήθησε, μαλάκα. Φυσικά και θέλουν να έρθουν άνθρωποι. Είναι πολύ καλή εκπομπή. Είναι καλύτερη εκπομπή. Είναι επιστημονική. Πείτε, είναι καλύτερη εκπομπή στο ελληνικό YouTube, εύκολα. Άρα καλύτερη αυτό είναι το δικό μου. Είναι καλύτερη εκπομπή στο YouTube. Τελεία. Όχι, νομίζω δεν είναι. Thank you. Όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι δεν είναι. Είμαι πολύ σίγουρο. Όχι, απλά σα πέταξε ένα υπερβολικό για να πείτε, όχι εντάξει, να φανείτε εξή. Εμείς! Να! Έτσι σα πάμε όλου, κύριε. Anyway. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Ευχαριστούμε που ήρθε. Ευχαριστούμε που ήρθε. Αλλά δεν μου κάνετε παρέα γιατί αυτό το πράγμα αν το έβλεπα μόνο. Δεν γίνεται. Εγώ θα φύγω. Το σκέφτηκα να φύγω. Και μετά λέω ότι. Κάτι ταινίε, ξέρω εγώ, φεστιβάλ Θεσσαλονίκη που πάω και στα 20 λεπτά έχω φύγει, ρε παιδί μου. Ναι. Μην σε φάζει να. Δεν θα κάτσω να το ζήσω αυτό. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε όλο αυτό το. Αν ήταν η πρώτη ταινία τη τριλογία που έβλεπα, θα έφευγα. Ναι. Αν δεν είχα όλο αυτό το hype από όλε τι προηγούμενε. Ελά, θα μάθω τώρα, πρέπει να μάθω. Αλλά εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, γιατί ήταν το πρώτο σενάριο που έγραψε. Okay, το αντιλαμβάνω. Στη ζωή του, μάλλον. Αυτό στη ζωή του. Δεν ξέρω, μετά την εκπαίδευση το έγραψε. Αντί να κάνει γλώσσα-γλώσσα μαθηματικά, δεν το διάβαζε και έγραφε εκεί. Glass. Θα τον πω Mr. Glass. Λογικό το γυαλί. Πάει Mr. Glass. Το άλλο που δεν παθαίνει τίποτα. Unbreakable. Δεν μπορεί να σκεφτώ κάτι. Τίποτα. Απλά θα βάλω ένα επίθετο εδώ. Μπράβο, θα βάλω επίθετο. Το James Bond reference που λέει The name is Mister, the surname is Glass. Όχι. Σκέφτεστε καθόλου το τραγούδι το έχω την αίσθηση, την εκτίμηση. Όχι. Και κάθε βράδυ σε βλέπω στον ήρωα. Έτσι θα κλείσω το spoiler card. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Θα πάμε στα μπουζούκια. Καλά περνάτε και τα λέμε στο επόμενο. Άντε, γεια! Bye!